Άισακ. Ήταν μια τρελάρα και εσύ την έκανες μάρτυρα. Έχει φως σε λίγο. Ζώμουν τα μέρη των Γουλφ τόσο ρημαγμένα. Πώς γίνεται να ζούσαν άνθρωποι εδώ? Τα λόγια του στο σπίτι σας είναι έντονα. Μας έμαθε να ζούμε απλά. Υπάρχουν τόσα μνημεία των υπερβολών τους. Τι κρίμα. Είδε το φως της να μας καθοδηγεί στο σκοτάδι.
τόσα βιβλία. Έγραψες το σημείωμά σου για την προφήτισσα? Ναι, πάνω από χρόνο. Μάλιστα. Εσύ δεν έχεις τελειώσει το δικό σου? Όχι, δεν μπορώ να αποφασίσω. Κάνω εγωιστικές σκέψεις. Θέλω να τη ζητήσω να φυλάξει την οικογένειά μου. Σκέφτεσαι τους άλλους. Δεν είναι εγωιστικό αυτό. Θα δει τις προθέσεις σου. Yeah.
Δεν μπορείς να με μέσα από το κτίριο.
Να σε λοιπόν. Πρέπει απλώς να κατέβω στο δρόμο. Εντάξει, το έχω. Σκρόφα. Είχες ιδέα τι θα προκαλούσες. Τι είναι όλα αυτά. Και φυσικά έπεσα σε κατασκήνωση των Σκάρ. Είναι γλυκό, κατά έναν αρρωστημένο τρόπο. Οι γυρεοί θα χαρούν με ένα στρατόπεδο τόσο κοντά στη μαρτυρική πύλη. Γαμώτο. Δεν λέει και πολλά. Συνέχισε να κατεβαίνεις. Αλλά μας κάνει. Λοιπόν, μήπως να βοηθήσουμε κι εμείς με τις φυγάδες. Η Έμιλη θα πάρει μια ομάδα στο δάσος μόλις δύσει ο ήλιος. Θα τις βρει. Ωραία. Η θεή προφήτησα να κρίνει δίκαια τις αποστάτριες. Ήθε να γίνουν παράδειγμα για όλους.
είσαι εξαντλημένος. Θες να ξεκουραστείς? Όχι. Απλώς δεν μ' αρέσει να είμαι εδώ έξω. Ούτε δέντρα, ούτε πράσινο. Ο αέρας είναι πνιγυρός. Όταν εγκατασταθούμε, θα κάψουμε παλιές εικόνες και μηχανές. Θα φυτέψουμε σπόρους και δέντρα, όπως κάναμε στην πατρίδα. Με τον καιρό, η φύση θα ανακτήσει το μέρος. Θα είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ όλα αυτά. Γιατί να καταλήξουν σε τέτοια χημικά? Μην κρίνεις τόσο εύκολα. Μην ξεχνάς, δεν γνώριζαν τα σοφά λόγια της προφήτησας. Μπορούσαν να σωθούν. Θα αντίθεση με τους γουλφ. Οι γουλφ θα δουν το φως μια μέρα. Ελπίζω να κάνουν το φως. Πανέψη! Ένας από τους πολλούς. Όλος το. Τώρα! Φτάσω στο δρόμο. Πιάστε την! Γεια. Όλα καλά? Ναι. Είναι κακή στιγμή? Όχι, όχι. Λοιπόν, τι τρέχει? Έχουμε διαταγές? Περίπου. Περίπου. Ξέρεις κάτι, δεν... Μήπως να μην μιλήσουμε για τον Άιζακ. Για λίγο. Owen. Πότε ήρθες εδώ τελευταία φορά? Κοίτα γύρω σου. Πάρε το χρόνο σου. Τι έχεις κάνει εδώ? Ξέρεις τώρα. Ξερίζωσα κάτι κλιματσίδες, έβαψα τείχους. Είναι η Άλυση εδώ πέρα? Είναι με τη Μέλ.
Τα πηγαίνετε καλά? Εντάξει, τα ερωτικά? Σε γενικές γραμμές, ναι, εννοώ. Είναι πολύ γλυκιά κοπέλα. Μετά από εμένα, ειδικά. Εντάξει. Κάτω από το σκληρό παρουσιαστικό, είσαι κι εσύ αρκετά γλυκιά. Δεν έχεις καλή μνήμη. Έχω επιλεκτική μνήμη. Τι έγινε, πιάσαμε την τοξοβολία? Κάτι τέτοιο. Αυτό φαίνεται περίπλοκο. Μην το αγγίζεις. Abigail. Κάνεις επιστημονικό πείραμα. Περίπου. Φτιάχνω ξύδια αρίστης ποιότητος. Αν είσαι καλή, θα σου δώσω λίγο. Τέλεια. Α, τώρα εξηγείται ο στόχος. Α, ναι. Εγώ και η Μέλ έχουμε ένα μικρό διαγωνισμό μεταξύ μας. Μάλλον δεν θα τον έβρισκες διασκεδαστικό. Είναι αρκετά περίπλοκος. Κατάλαβα τι κάνεις. Και έχει αποτέλεσμα. Τι πρέπει να κάνω? Καλά. Βλέπεις τους στόχους? Ναι. Χτύπα όσους μπορείς πριν λήξει ο χρόνος. Αν κερδίσω, κοίτα να γράψεις το όνομά μου εκεί. Έγινε. Πάει το ένα. Ναι, με συγκινείς. Δύο τώρα. Αλλά θέλεις κι άλλα. Ω, μπράβο σου. Δεν το πιστεύω. Τι πέντε. Συνέχισε έτσι, Άμπι. Αλλά δύο και με νίκησες. Καμία πίεση. Με κάνεις τόσο περήφανο. 30 δεύτερα. Μόνο ένα σου έμεινε. Τι λες τώρα? Τα κατάφερες. Έσπασες το ρεκόρ. Έχω λίγο χρόνο, έτσι? Ναι, αλλά... Τότε δεν τέλειωσα ακόμα. Μένει μόνο 10 δεύτερα. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Τα κατάφερα! Με την πρώτη. Πώς σου φαίνομαι τώρα? Ναι, τέλεια. Είσαι καλή στα πάντα. Σκάσε και βάλε το όνομά μου στον τοίχο. Βεβαίως. Αργότερα. Φοβάσαι μη μάθει η Μέλ ότι ήμουν εδώ. Όχι, δεν την νοιάζει. Τότε βάλε με στον πίνακα, Owen. Καλά, ηρέμησε. Λοιπόν, έχω κάτι ακόμα που θέλω να το δεις. Έλα πάνω. Είναι το πτώμα του καπετάνιου. Γιατί το είδα την προηγούμενη φορά. Δεν πιστεύω να του φόρεσε σκούφο, Άι Βασίλη. Τι, όχι. Αλλά θα ήταν και γαμό της φάσης. Αυτό είναι ακόμα πιο καλό. Έλα. Μετά από σας. Τι είναι όλα αυτά? Εορταστικό. Πρέπει να το δεις όλο μαζί. Κάθισε. Απόλαυσε τη θέα.
Τώρα δοκίμασε. Λοιπόν. Η θέα κάτι λέει. Τέλος πάντων. Άξιστη. Θες να πω ψέματα. Ναι, προφανώς. Της αρέσουν τα Χριστούγεννα και κλείνουμε ένα χρόνο. Άρα. Το βρίσκω χαριτωμένο. Δεν μου πας στο διάολο, λέω εγώ. Όχι, θα ήθελα να με αγαπούσε κάποιος τόσο ώστε να στολίσει για μένα. Δεν σου αξίζει. Τι, το στόλισμα ή κάποιος να με αγαπάει. Γιατί έχεις τόσο καλή διάθεση. Έχω. Άσε την εκπαίδευση για απόψε. Άμπι, όταν βγει το φεγγάρι... Βρήκα τον αδερφό του Τζόελ. Είναι σε έναν οικισμό στο Wyoming. Πώς το ξέρεις? Μάζεψαν στο τείχος μερικούς Firefly που υπηρέτησαν μαζί του. Δεν παραιτήθηκε πριν καμιά δεκαετία. Ναι. Και είχε κανείς τους νέα του από τότε? Είναι ένα στοιχείο. Πρέπει να το ελέγξω. Εντάξει, αλλά ξέρεις πως ακόμα και αν βρίσκεται εκεί και εσύ όντως τον βρεις, μπορεί να μην ξέρει που είναι ο Τζοέλ. Σωστά? Το είπες στους άλλους? Έχουν συμφωνήσει όλοι. Ακόμα και η Μέλ. Να φύγουμε την άλλη εβδομάδα. Ο Άισακ δεν θα αφήσει να φύγουν τόσοι πολλοί από τη βάση. Το έκανε ήδη. Με τίποτα. Ο Άισακ θέλει δικαιοσύνη πάνω απ' όλα. Ξέρει τι έκανε ο Τζόελ. Hey. Θα το κάνουμε μαζί, εντάξει? Φυσικά. Γεμάτη αμαρτία. Θα λυτρωθούν ώστε να γνωρίσουν την... Ah!
στα τρία. Κόψε τα φτερά. Έρχονται δαίμονες. Κατέβασέ την. Είναι μια από αυτούς. Λεύ! Προσέξτε τα νότα σας. Υπάρχει άλλος δρόμος. Αν υπήρχε, θα πηγαίναμε από εδώ.
Άνοιξε τον. Πάμε. Σε κρατάω. Εσείς. Ναι. Είναι το χέρι. Το ελέγχω πλήρως. Ωραία. Πάρτε ό,τι προμήθειες βρείτε. Δεν τα αγγίζουν αυτά. Είναι του παλιού κόσμου. Είστε... Χρειάζεστε προμήθειες. Είναι σκούρα τα πράγματα. Στην κυριολεξία. Τι εννοείς?